Λέτε, καλό σας απόγευμα. Καλό απόγευμα και σε εσάς. Πρώτα-πρώτα, μαθαίνουμε ότι η κυβέρνηση έτσι ευνηδιάστηκε κάπως από αυτή την πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ. Ακούσατε βέβαια και την απάντηση του κυρίου Σταμάτη. Πώς την κρίνετε αυτή? Κοιτάξτε να δείτε. Εντάξει, ο κύριος Σταμάτης, ευνηδιασμένος, είπε αυτά τα οποία έχουν πει κατά καιρούς και ο ίδιος ο Σαμαράς, αλλά και τα στελέχη της κυβέρνησης. Ναι. Επιτιθέμενος, αλλά μη απαντώντας στα ουσιαστικά ζητήματα, τόσο της διαδικασίας, όσο και βέβαια σε σχέση με το περιεχόμενο αυτού του πολυνομοσχεδίου. Θεωρώ ότι αυτή η κίνηση ήταν επιβεβλημένη. Ναι. Δεν μπορούσαμε να μην εξαντλήσουμε όλα τα πολιτικά μέσα, αλλά και μέσα που γίνει το δικαίωμα ο κανονισμός της Βουλής, έτσι ώστε να δώσουμε να καταλάβει η κοινωνία περί τίνους πρόκειται. Ναι. Δεν ήταν λοιπόν ένα νομοσχέδιο το οποίο μπορούσε να περάσει με εξπρές διαδικασίες σε μια μισή μέρα, όταν το συζητάγανε επί 7 μήνες, ή υποτίθεται ότι το συζητάγανε, ή το αποκρύπτανε στην κυβέρνηση. Και υπήρχαν τέλος πάντων αυτές τις διαβουλεύσεις. Ναι. Ακριβώς. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι πρώτα απ' όλα είναι μια κίνηση που υπηρετεί την ίδια την δημοκρατική λειτουργία του Κοινοβουλίου, που βάζει ένα φρένο στον εκφυλισμό. Και βεβαίως πάνω απ' όλα ουσιαστικά είναι μια κίνηση πολιτικής μορφής προς το πρόσωπο του κυρίου Στουρνάρα, ο οποίος έχει τεράστιες πολιτικές ευθύνες, προφανώς όμως δεν κινείται ανεξαρτήτως, είναι βουλευτής της κυβέρνησης σε σχέση με το θέμα των τραπεζών. Μάλιστα. Διότι είναι πολύ σημαντικά, για παράδειγμα, και τα θέματα που αφορούν τα φαρμακεία και το γάλα και πολλά άλλα και τα εργασιακά, αλλά και το τότε θέμα των τραπεζών είναι ένα κολοσσίο ζήτημα το οποίο πήγαν να το περάσουν στα μουλοχτά. Για όλους αυτούς τους λόγους νομίζω ότι ήταν επιβεβλημένη αυτή η κίνηση. Μάλιστα, από εκεί και πέρα ακούσαμε τον κύριο Σταμάτη να αποδέχεται αυτή την πρόκληση. Τώρα μαθαίνουμε ότι ίσως η κυβέρνηση δεν την αποδεχθεί και αδειάσει τον κύριο Σταμάτη, τον Υπουργό Επικρατείας, επικαλούμενη το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είχε καταθέσει μία πρόταση δυσπιστίας, μία πρόταση μομφής προς την κυβέρνηση, την προηγούμενη για την ΕΡΤ. Πώς θα αντιδράσει ο ΣΥΡΙΖΑ αν πράγματι επιβεβαιωθεί αυτό το σενάριο? Ήταν μία πρόταση δυσπιστίας προς την κυβέρνηση, ενώ εδώ είναι προς το Υπουργό. Έτσι δεν είναι? Αυτό είναι μια σημαντική διαφορά και για άλλο λόγο. Και για άλλο λόγο. Εδώ συγκεκριμενοποιείται η ευθύνη του Υπουργού για το θέμα των τραπεζών. Μάλιστα. Άρα θεωρώ ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα νομικό. Μάλιστα. Κύριε Σχορλέτη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα είμαστε σε επικοινωνία. Να είστε καλά.